πάλι στο στούντιο μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και είναι ήδη δίπλα μου ο διαιτολόγος Νίκος Φιλιππόπουλος. Χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ ψηλός, γι' αυτό ίσως βλέπετε και ένα μαξιλαράκι. Δηλαδή, είναι σχεδόν 2 μέτρα ο άνθρωπος. Οπότε... Λίγο παραπάνω. λίγο παραπάνω, σωστά. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς ουσιαστικά οι μαμάδες μπορούν να βοηθήσουν τα παιδάκια τους, να ενισχύσουν λίγο ουσιαστικά την απόδοση τους στο σχολείο με τροφές που βοηθούν σε αυτό, έτσι δεν είναι? Να βάλουμε τη σωστή διατροφή βασικά στα σχολεία, στα παιδιά. Και βασικά, επειδή τα παιδιά βλέπουν ακριβώς πώς τρεφόμαστε εμείς και επειδή οι ηλικίες είναι πολύ ευαίσθητες και καλώς ή κακώς οι διατροφικές συνήθειες που αποκτάμε κατά την παιδική και κατά την εφηβική ηλικία μας ακολουθούν σε όλη το υπόλοιπο της ζωής μας, βασικό είναι να μάθουμε και, και στους γονείς και στα παιδιά πώς να τρέφονται. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι πρώτα. Τα κηλικία, τουλάχιστον στη δικιά μου, όταν ήμουν εγώ στο δημοτικό. Στη δικιά μου γενιά. Ναι, στη δικιά μου γενιά, ναι. Δεν είναι πάρα πολύ παλιά, ελπίζω. Κάποια στιγμή στο δικό μου σχολείο, στον Άγιο Στέφανο, είχαν κάνει μια προσπάθεια και οι γονείς να μπουν κουλούρια ολικής αλέσεως, να βάλουν τυράκια, αυτά τα. Να μην πω τώρα μάρκα τέλος πάντων, φρούτα, να μην είναι μόνο το τυρόπιτα, μπουγάτσα και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή στα σχολεία, τι γίνεται? Δυστυχώς, από τις έρευνες και από τη συζήτηση που έχουμε με πολλά παιδιά, τα περισσότερα ψακηλικία πράγματα είναι ανθυγιεινά και απογορευμένα. Άρα, δυστυχώς, συνεχίζεται, δεν έχει αλλάξει. Είναι πολύ πίσω η διαδικασία των κηλικίων σε οτιδήποτε κηλικίο, είτε τη σχολεία, τη νοσοκομεία, οτιδήποτε. Στα νοσοκομεία ακόμα χειρότερα. Αλλά είναι πολύ πίσω. Τα περισσότερα που υπάρχουν είναι απογορευμένα για παιδιά, γιατί είναι κάτι που αρέσει σε παιδιά και πουλάει ουσιαστικά. Το θέμα όμως είναι να μπει η διατροφική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Και βασικά, εγώ θεωρώ και υπάρχουν και συζητήσεις να γίνουν, να περάσει και σαν μάθημα, γιατί έχουμε επικοινωνία με γυμναστές και με ανθρώπους στα σχολεία που πηγαίνουμε εμείς στη διαιτολόγη και κάνουμε ενημερώσεις και θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και ειδικά τα σχολεία να μάθουν τα παιδιά από μικρές ηλικίες να μάθουν να τρώνε σωστά. Αν μπορέσουμε και αποκτήσουν αυτή τη διατροφική αγωγή, θα μπορέσουν να αλλάξουν τους διατροφικούς οριζόντες τους, που είναι βασικό. Είπες κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι και οι γυμναστές που υπάρχουν στα σχολεία ούτως ή άλλως έχουν μάθει μέσα σε εισαγωγικά και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να τρώει ένα παιδί. Είναι καλό να συνεργάζονται οι διαιτολόγοι με τους γυμναστές. Αυτό θέλω Μην να πω. Οι γυμναστές δίνουν συμβουλές. Ναι. Καλό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ γυμναστών και διαιτολόγων. Θα μπορούσατε να πω ότι μια φορά το τρίμηνο, έστω, ή μια φορά το δίμηνο, μία ώρα. Αντί να κάνουν γυμναστική, που ο καθένας κάθεται απλά και δεν κάνει τίποτα, συνήθως έτσι γίνεται στο σχολείο, να γινόταν μάθημα κανονικά, να αφιερώνονταν αυτή η ώρα στην σωστή διατροφή των παιδιών και το πώς θα αναπτυχθούν σωστά. Θεωρώ είναι πολύ βασικό. Αλλά υπάρχει, ακόμα βλέπω παιδιά που υπάρχει το ταμπού ακόμα, ντρέπομαι να πάρω στο σχολείο. Εγώ, επειδή έχω ασχοληθεί με τον αθλητισμό, όπως είπαμε και προηγουμένως, καλώς ή κακώς, από μικρός έχω μάθει να παίρνω πράγματα, σωστές διατροφικές επιλογές από πολύ μικρός, που τα έπαιρνα από το σπίτι μου. Φυσικά το σπιτικό δεν συγκρίνεται με το τυποποιημένο και καλό δεν είναι οι γονείς να μην δίνουν χαρτζηλίκι, ας πούμε, για να πάνε να παίρνουν άχρηστες τροφές τα παιδιά, είτε junk food βράδυ αν βγουν, είτε από το σχολείο κάτι τυποποιημένο που υπάρχει, εφόσον δεν υπάρχει. Καλό είναι να αφαιρώνουν λίγο χρόνο και καλό είναι να ενημερώνονται από ειδικούς, τους διαιτολόγους, να μπορέσουμε να μάθουμε στους ανθρώπους αυτούς πώς να τρέφονται τα παιδιά τους. Είναι βασικό, καλύτερα να τους μαγειρεύουν, να τους φτιάχνουν κάτι εύκολο, γιατί το σημαντικότερο και το πιο. Αυτό που κάνουν τα περισσότερα παιδιά είναι ότι πηγαίνουν 8 και 4 στο σχολείο, 8 παρα 10, 8 παρα 5. Ξυπνάνε με την ψυχή στο στόμα, άντε να πιούν ένα ποτήρι γάλα και δεν τρώνε σωστό πρωινό. Η βάση είναι να ξεκινήσει με ένα σωστό πρωινό. Από εκεί πέρα, όλα τα υπόλοιπα έρχονται στην πορεία. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο το να μαζεύεται στο για 10 λεπτά οικογένεια το πρωί να παίρνει όλοι μαζί πρωινό. Νομίζω ότι οι γονείς τόσο ή άλλως είναι το πρότυπο των παιδιών και αυτό είναι η συνήθεια που πρέπει να βάλουν και οι γονείς κάποια στιγμή, έστω και αν είναι δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι δύσκολο. Ένα τοστάκι, ένα φρούτο, ένα. Υπάρχουν πολλές επιλογές, που θα τις πούμε κιόλα, που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά. Γιατί καλώς ή κακώς, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι σωστές διατροφικές συνήθειες και στα παιδιά ειδικά βοηθάνε και στην καλύτερη. Στην απόδοσή τους στο σχολείο και γενικά στη διάρκεια του πνεύματός τους. Και επειδή τα παιδιά συνήθως αυτές τις ηλικίες είναι όλη την ώρα με κάποιες δραστηριότητες, είτε είναι πνευματικές δραστηριότητες, σχολείο, φροντιστήρια, οτιδήποτε άλλο κάνουν ιδιαίτερα, είτε είναι αθλητικές δραστηριότητες, που και αυτές, γι' αυτό χρειάζεται ένα σωστό
διαιτολόγιο ισορροπημένο, και εφόσον ζούμε στην Ελλάδα και η βάση μας είναι η μεσογειακή τροφή, αν δεν γίνει εδώ στην Ελλάδα, πού μπορεί να γίνει καλύτερα. Σωστά. Και νομίζω ότι όλο τον χρόνο έχουμε πάρα πολύ ωραία φρούτα, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που μπορεί να καταναλώσει ένα παιδί στο σχολείο. Ακόμα και το να φτιάξει μαμά μια σπιτική τυρόπιτα από το να πάρει, την τυποποιημένη. Ας δούμε όμως μία-μία τις τροφές που μπορούν να βοηθήσουν σε όλα αυτά. Μου έχεις βάλει πρώτο το ψάρι. Το οποίο... Είναι μια τροφή που τα παιδιά συνήθως δεν προτιμάνε, δυστυχώς. Ναι. Φυσικά το ψάρι μπορεί να μαγειρευτεί με διάφορους τρόπους. Από σούπα, από φιλέτο, από ψητό, από οτιδήποτε. Αλλά επειδή υπήρχε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, που είναι τα καλά λιπαρά οξέα, γιατί συνήθως αυτές τις ηλικίες τα παιδιά καταναλώνουν πολλές κοινές θερμίδες. Κοινές θερμίδες περιέχονται συνήθως στα junk. Οπότε υπάρχουν αυτά τα trans λιπαρά οξέα που λέμε, που είναι απαγορευμένα. Μάλιστα. Απαγορευμένα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, οπότε ούτως ή άλλως υπάρχουν πολλές επιλογές για να κάνει μια μαμά κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να φτιάξει από ψαρόσουπα, από ψητό, από κοιτάξτε, και τηγανιτό. Δεν είναι οτιδήποτε. Από το να βάλεις σε ένα τοστάκι, σε μια αραβική πίτα, να το πάρεις στο σχολείο, να βάλεις τυρί επάλυψη και να βάλεις καπνιστό σολομό ή τόνο και να βάλεις και λαχανικά, είναι μια χαρά. Πολύ ισορροπημένο γεύμα και μπορεί να το πάρει στο σχολείο το παιδί. Και είναι και πεντανόστιμο και νομίζω ότι αν το μάθει αυτό. Και μια εναλλακτική λύση που μπορεί να το βοηθήσει. Ναι, ναι, ναι. Το ψάρι είναι βασικό και σε πολλά παιδιά δυστυχώς, όπως και τα φρούτα, υπάρχει η δικαιολογία βαριόμαστε να το καθαρίσουμε ή στο ψάρι μυρίζει ότι το μαγειρεύει μαμά. Γι' αυτό το λόγο δεν το τρώνε. Μένα δεν μου άρεσε ο γάβρος όταν ήμουν μικρή, μόνο που το μύριζα δεν μπορούσα. Αλλά μου άρεσε μια ειδική κατηγορία. Ναι. Αλλά το ψάρι είναι ωφέλιμο πάρα πολύ για αυτές τις ηλικίες, όπως και το αυγό. Και επίσης μπορούν να κάνουν υπάρχουν και τρίκ, δηλαδή να κάνουν ψαροκροκέτες μόνες τους, αντί να πάρουν τις έτοιμες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να φαίνεται το φαγητό πιο δελεαστικό ίσως για ένα παιδάκι, από ότι πόσο εύκολα θα το τρώγαμε εμείς. Είτε και φτεδάκι από ψάρι, είτε και ψητά. Και δεν είναι ανάγκη να είναι τηγανιτό. Μπορεί να το κάνω και σε ψητή μορφή. Πώς να το κάνω το σνίτσελ. Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο. Είναι το τελευταίο. Από το να μην φας καθόλου. Δεν φάνε καθόλου. Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο όμως. Στην κατηγορία αυτή είναι. Δεν συνήθως δεν τρώνε καθόλου. Συνήθως ναι. Αλλά πιστεύω ότι μπορούν να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ξεκινήσουν να βάλουν τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που είναι βασικά και ειδικά περιέχονται πιο πολύ σε μεγάλη ποσότητα στα ψάρια. Γιατί τα λιπαρά είναι ωφέλιμα αρκεί να παίρνει τα σωστά λιπαρά. Θα σε βοηθήσουν στην ανάπτυξη, στη διάρκεια του πνεύματός σου, γιατί βοηθάνε τα ωμέγα 3 στην καθημερινότητα στο να αποδίδουν στα διαβάσματά τους, στη μελέτη τους, να έχουν καλύτερη μνήμη. Είναι πολύ βασική τροφή το ψάρι. Έχω ακούσει ότι στα μικρά παιδάκια είναι πάρα πολύ καλό το και πρέπει να καταναλώνονται ειδικά ωμέγα 3 σε γενικότερη φάση. Αν δεν μπορούν, σε συμπλήρωμα. Καλό είναι και συμπλήρωμα. Σωστό και αυτό. Γιατί έχει να κάνει και με την ανάπτυξη του εγκεφάλου, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Όχι, ισχύει. Όπως είπα και προηγουμένως, βοηθάει πάρα πολύ στο παιδί να σκέφτεται καλύτερα στη διάρκεια του πνεύματός του, στο να μελετάει καλύτερα, στο να αποδίδει καλύτερα, να θυμάται καλύτερα. Είναι πολύ βασική τροφή. Και νομίζω ότι η μνήμη είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά στο σχολείο. Και ας δούμε το επόμενο, το οποίο είναι η ξηρή καρπή. Η ξηρή καρπή είναι επίσης. Πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο, κάτι που όμως τα παιδιά το έχουν συνηθίσει συνήθως λανθασμένα. Στην αλμυρή του εκδοχή. Στην αλμυρή του εκδοχή, ακριβώς. Σαν πολλά παιδιά παίρνουν. Όταν λέμε ξηρούς καρπούς, θεωρούν τα popcorn. Είναι λανθασμένο το popcorn. Λένε πάμε στο σινεμά να δούμε, φάμε popcorn. Ξηρή καρπή είναι καλό να καταναλώνονται, καλό να μην καταναλώνονται σκέτη. Δηλαδή, καλό είναι σαν σνακ να συνδυάζονται είτε με γιαούρτι είτε με κάποιο φρούτο. Γενικά, αυτό που θέλω να πω είναι στο σνακ μας, στο δεκατιανό μας, που παίρνουμε στο σχολείο να υπάρχει διάδα. Όταν λέω διάδα, εννοώ πρέπει να υπάρχει κάτι φρέσκο και κάτι σε σνακ. Οπότε, ένα φρούτο, μια μπανάνα, ένα μήλο, ένα χλάδι, ένα νεκταρίνι το καλοκαίρι ή μια χούφτα αποξεραμένα φρούτα. Ή ας πούμε το ρόδι που είναι πολύ ωφέλιμο. Μαζί με ξηρούς καρπούς είναι ένα πολύ καλό συνδυασμό για δεκατιανό. Και δεν θα σου κοστίσει. Και δεν θα κοστίσει και πολλά λεφτά. Αλλά δεν κοστίζει. Είναι και κάτι και πολύ γρήγορο. Να βγάλει ένα γιαούρτι από το ψυγείο και να βάλει και πέντε. Πολλά παιδιά όμως διαμαρτύρονται, δεν προλαβαίνουν στα διαλύματα. Πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να φάμε κάτι. Ναι. Έχει ουρές στα κυλίκια. Αυτό είναι 2 λεπτά. Δεν σου καταλαβαίνω. Είναι εύκολο σνακ. Το επόμενο που θα δούμε έχει να κάνει και με το πράσινο τσάι. Το οποίο νομίζω επίσης ότι έχει μπει περισσότερο στη ζωή μας πλέον, έτσι δεν είναι. Έχει μπει, έχει γίνει μόδα. Έχει γίνει μόδα, αλλά είναι καλή μόδα ευτυχώς, γιατί υπάρχουν και κακές μόδες. Είναι πολύ σημαντικό να είναι. Αν δεν είναι πράσινο τσάι, γενικά το τσάι. Εντάξει, υπάρχουν τυποποιημένα που έχουν ζάχαρη, που έχουν γλυκαντικές ουσίες. Καλό είναι να το βάζουν 1-2 κούπες την ημέρα, να το συνηθίσουν. Έτσι κι αλλιώς τους κρατάει σε εγρήγορση, τους κρατάει
σε διάρκεια τη ημέρα του, γιατί κουράζονται τα παιδιά. Σε αυτέ τι ηλικίε κουράζονται πάρα πολύ. Έχουν πολλέ αμφιβολίε. Έχει μικρή ποσότητα καφείνη. Έχει καφείνη, γι' αυτό το λέω. Οπότε του δίνει και λίγο ενέργεια. Και επειδή ακριβώ έχουν διαβάσματα, έχουν αθλητικέ δραστηριότητε, του βοηθά πάρα πολύ. Μαζί με του χυμού και ό,τι άλλο πίνουν μαζί με υγρά, γιατί και το νερό είναι βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό το νερό. Ειδικά σε αυτέ τι ηλικίε που τα ζωτικά όργανα δεν είναι διαμορφωμένα. Πλήρως, ακριβώς. Το νερό είναι πηγή ζωής. Πολλοί κόσμοι με ρωτάνε καθημερινά πώς θα ποτήρια από την ημέρα. Αυτό το υποποιημένο που λέμε 6 με 8 ποτήρια είναι βασικό, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό έχει να ξέρετε από το αν είσαι άντρας, αν είσαι γυναίκα. Αν είσαι 2 μέτρα όπως είμαι εγώ, ή αν είσαι 1,50. Ένα 63, όπως είναι. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται από το αν παίρνεις φάρμακα. Στα παιδιά όμως χρειάζεται τουλάχιστον 10 με 12 ποτήρια. 10 με 12 ποτήρια. Χρειάζεται όσο περισσότερο πίνουν, τόσο καλύτερο για τα παιδιά. Είναι πολύ βασικό. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι καλό να είναι εμφυτατωμένος ο οργανισμός, και ειδικά στα παιδιά είναι εμφυτατωμένα. Γιατί συνήθως έχουν πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες από φυσιολογικούς ανθρώπους. Και μεταβολίζουν και καίνε καλύτερα. Και καίνε φουλ ουσιαστικά κάποια στιγμή. Αν δηλαδή αυτό που λέγαμε και όλες τις προηγούμενες φορές, πρέπει να τρώνε κάθε 2-3 ώρες κάτι, οπωσδήποτε, γιατί θα τους βοηθήσει και στην ανάπτυξη και θα τους βοηθήσει να φτιάξουν και ένα σωστό μεταβολισμό για αργότερα και στη ζωή τους. Οπωσδήποτε. Έτσι. Προϊόντα ολικής άλεσης επίσης είναι και μια ωραία μόδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κοίταξε, γίνεται με αυτό το πράγμα. Κοίταξε, τα προϊόντα ολικής αλέσεως μπορεί να είναι μόδα, αλλά όταν αναφέρουν προϊόντα ολικής αλέσεως, συνήθως λέμε τα δημητριακά. Υπάρχουν άπειρα δημητριακά, κάποια που είναι, έχουν σωστά, έχουν βιταμίνες, έχουν θρεπτικά συστατικά, έχουν μέταλλα, έχουν στοιχεία που πρέπει να τα παίρνουν τα παιδιά. Αλλά συνήθως τα δημητριακά, όπως είπα και προηγουμένως στους ξηρούς καρπούς, τα έχουν τυποποιημένα, μάλλον τα έχουν στο μυαλό τους διαφορετικά. Τι είναι το διαφορετικό. Σοκολατένια, ναι. Υπάρχουν σοκολατένια που ενδείκνυνται. Υπάρχουν σοκολατένια που είναι μόνο σοκολάτα και δεν έχουν, αλλά που έχουν πολύ ζάχαρη. Πρέπει να προσέχουν τις ετικέτες οι γονείς στο τι δίνουν στα παιδιά τους. Νομίζω είναι ότι είναι βασικό. Μια από τις εκπομπές που θέλω πάρα πολύ να κάνω και θα αφιερώσουμε και αρκετή ώρα στο πώς μπορούμε ουσιαστικά να διαβάσουμε τις ετικέτες. Είναι βασικό. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που κάθομαι στο σούπερ μάρκετ και διαβάζω πίσω κάθε τι που θα πάρω. Αρκεί να ξέρεις. Ναι, αρκεί να ξέρεις βέβαια. Αρκεί να ξέρεις. Εγώ θα διαβάζω τα λιπαρά, πόσο τις υδατάνθρακες έχει, αν περιέχει ζάχαρη ή όχι, αν έχει πολύ αλάτι. Συνήθως τα μικρά κάτω-κάτω φαίνονται τα περισσότερες λεπτομέρειες. Τι τα έχουν στα ψηλά γράμματα. Γιατί θέλουν να μας κοροϊδέψουν έτσι. Γιατί είναι εταιρείες τροφίμων από πίσω που ουσιαστικά υπάρχει μεγάλα συμφέροντα. Υπάρχουν γλυκαντικά που θα μπορούσε να είναι, πιο ακριβά ίσως. Εντάξει, υπάρχουν γλυκαντικά που κάνουν καλό και επίσης, ναι. Ακριβώς. Οπότε για να συνεχίσουμε στο θέμα με τα ολικής αλέσεως στα προϊόντα, καλό είναι να βάλουμε ολικής αλέσεως, έτσι έως περιέχει περισσότερες φυτικές ίνες που θα του βοηθήσει το παιδί. Δεν είναι κακό τα παιδιά να παίρνουν και απλά λευκά προϊόντα, ας πούμε, δημητριακά ή ψωμί ή φρυγανιές, αλλά καλύτερα έχουν βγει ριζογκοφρέτες που είναι πολύ. Μπορείς να ξεγελάσεις το παιδί αντί για popcorn. Φρυγανιές, κρακεράκια, κριτσίνια, ολικής αλέσεως. Μπορείς να το κάνεις σαν γεύμα μαζί με τυρί επάλυψη. Ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει όμως, επειδή ειδικά τα κριτσίνια τα λατρεύω, έχω παρατηρήσει ότι πρέπει να το ψάξεις πάρα πολύ με τα κριτσίνια στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, υπάρχουν κριτσίνια τα οποία έχουν αρκετά ζάχαρη. Πολλά προϊόντα ναι, αλμυρά ναι, έχουν ζάχαρη πάρα πολύ. Έχουν ζάχαρη. Και εξηγείς. Ή επίσης πάρα πολλά λιπαρά έχω δει. Δηλαδή κάτι κριτσίνια τα οποία είναι με ελαιόλαδο, μπορεί να δεις από το ένα σε σχέση με το άλλο τεράστια διαφορά σε όμως τα λιπαρά τα οποία περιέχει, ίσως υδατάνθρακες. Γι' αυτό κιόλας δεν πρέπει να έχουμε να τρώμε, όπως και στο πρωινό μας και στο βραδινό μας, μόνο κριτσίνια, μόνο κουλούρι. Πολλοί κόσμος λέει φάει ένα κουλουράκι, φάει ένα, λίγο 2-3 κριτσίνια, θέλει συνδυαστικά. Δηλαδή για να είναι απλές πρωινό πρέπει να υπάρχει τριάδα το πιάτο, να έχει μια τριάδα. Το κριτσίνι, αν θες να το βάλεις σαν κρακεράκι, το κρακεράκι, το συνδυάσεις με μαργαρίνη, μαλακή μαργαρίνη, με τυρί επάλυψη χαμηλών λιπαρών, με μαρμαλάδα φρουκτώσεις ή με μέλι και ένα ποτήρι γάλα, ένα ποτήρι φυσικό χυμό, ένα πλήρες πρωινό. Είναι η τριάδα που είπα προηγουμένως. Ή ας πούμε το γάλα με τα δημητριακά που είπαμε προηγουμένως. Δεν θα τρώμε έφαγα γάλα με δημητριακά σκέτο. Είναι διάδα, δεν είναι τριάδα. Η τριάδα θα σε ωφελήσει στο να κρατηθείς για 3 ώρες φαγωμένος, να σε κρατήσει και να πας στο δεκατιανό σου να φας τη διάδα που είπαμε προηγουμένως. Ώστε να είναι ισορροπημένη η διατροφή σου. Αν γίνει αυτό το πράγμα, μπορείς να ωφεληθείς και να αποδώσεις καλύτερα μέσα στην ημέρα σου. Μάλιστα. Και ας πάμε στα φρούτα και τα λαχανικά. Έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις για τα συγκεκριμένα. Δυστυχώς τα παιδιά πρέπει να αφιερωθεί πάρα πολύ χρόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκεκριμένες μάλλον δύο κατηγορίες, γιατί είναι ξεχωριστά τα φρούτα με τα λαχανικά. Φρούτα παρατηρούνται ότι τρώνε. Έχουν πάρα πολλές βιταμίνες και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Δεν ζούμε στην Ελλάδα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχουμε πρόβλημα είναι με τα λαχανικά. Οι γονείς πρέπει να μάθουν
έστω να τρώνε λαχανικά. Υπάρχουν καθημερινά αντιμετωπίζουμε εμείς διαιτολόγοι προβλήματα, υπάρχουν πολλοί που δεν τρώνε λαχανικά. Mm-hmm. Τα λαχανικά και οι σαλάτες είναι βασικές, γιατί περιέχουν βιταμίνες και αυτά που είπαμε προηγουμένως και μέταλλα και χνοστοιχεία, αλλά είναι ότι έχουμε πολλές φυτικές ίνες που ουσιαστικά καθυστερούν την αποθήκευση λίπους σε πολλά φαγητά. Πολλά φαγητά έχουν συνηθιάσει, δεν ξέρω αν το ξέρεις και εσύ, πολλοί γονείς μαγειρεύουν ζυμαρικά και θα ένα κάτω ζυμαρικά χωρίς σαλάτα. Χωρίς σαλάτα το ένα, χωρίς σαλάτα το άλλο. Ναι. Δεν έχουν μάθει να τρώνε σαλάτες. Και εφόσον δεν έχουν μάθει οι γονείς, μεταδίδουν το ίδιο στα παιδιά τους. Αυτό είναι λανθασμένο. Η σαλάτα με πολλά φαγητά, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να είναι η βάση του πιάτου σου. Αν είναι η βάση του πιάτου σου, υπάρχουν 15, μπορεί να το κάνεις ψητά, μπορεί να τα κάνεις βραστά, μπορεί να τα κάνεις ομά, μπορεί να τα κάνεις ποικιλία. Γενικά είμαι της άποψης ότι γενικά η σαλάτα πρέπει να βάζεις χρώματα, να βάζεις μια ποικιλία, να μην είναι πρασινάδα σκέτη, ώστε να μην εμπνέει το παιδί να φάει και να αισθάνεται ότι το κάνει αγκαρία. Αν βάλεις πολλά χρώματα και παίξεις με τα χρώματα, υπάρχουν πάρα πολλά λαχανικά. Πάρα πολλά λαχανικά και υπάρχουν και απίστευτες σαλάτες που μπορεί να φτιάξει κάποιος. Και συνδυασμό λαχανικού και με φρούτο με να μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει και το βάζω και πολύ σε επίσης, ή το μάγκο ή το πεπόνι συνδυάζεται. Ή το ρόδι, τα αποξηραμένα φρούτα. Σωστά. Μαζί με σαλάτα και βάλεις και λίγο τριμμένο τυράκι και λίγο καρύδια ή αμύγδαλα. Είναι πολύ καλό γεύμα. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι κρίμα το παιδί σας να μην καταναλώνει τέτοιες υπέροχες τροφές που μπορούν να συνδυαστούν με τέτοιο ωραίο τρόπο και να τρελάνουν ουσιαστικά τους μικρούς μας φίλους. Γιατί είναι κρίμα, είναι κρίμα. Νομίζω ότι τα περισσότερα σπίτια καθημερινά στο σπίτι τους έχουν κόκκινο κρέας. Με μακαρόνια ή πατάτες και δεν υπάρχει και σαλάτα. Θέλω να σου πω κάτι όμως για το κόκκινο κρέας. Γιατί είναι βασικό στις ηλικίες αυτές να τρώνε. Γιατί τα περισσότερα παιδιά παρατηρούνται ότι έχουν ανεμία. Έχουν χαμηλά επίδα σιδήρου. Γιατί δεν τρώνε όσπρια που είναι πηγή σιδήρου. Γιατί πολλές φορές υπάρχει και δυσαραπόρροφηση του σιδήρου που γίνεται με τα όσπρια, αν δεν ξέρεις τους καλούς συνδυασμούς. Κόκκινο κρέας, αν θα φάνε μια φορά την εβδομάδα, γιατί υπάρχει και αυτή με τις τρελές αγελάδες που έγινε και πολλοί κόσμος φοβήθηκε και δεν έφαγε. Mm-hmm. Το σηκώτη που είναι υψηλή πηγή σιδήρου δεν τρώει, δεν το τρώνε πολλοί κόσμος, και ειδικά τα παιδιά. Οπότε μετά πρέπει να πάμε σε κάποια λαχανικά, όπως το σπανάκι που έχει μεγάλες ποσότητες σιδήρου. Είναι το επόμενο σιδήρου. Το επόμενο, γι' αυτό συνέχισα και το είπα έτσι. Και είναι και φανταστικό για σαλάτες επίσης το σπανάκι. Μπορεί να κάνουμε μέχρι και σουφλές σπανάκι που μου περνάει έτσι από το μυαλό και πολύ εύκολα μπορεί ένα παιδάκι να το φάει. Μπορεί η σπανακόπιτα καλύτερα να τη φτιάξει η μητέρα σπίτι και να τη βάλει σαν δεκαθιανό στο παιδί της και να βάλει τυρί light, έτσι ώστε τα τυρί light είναι πλέον πολύ εύγεστα. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ ακριβώς. Και να προσέχει τα λιπαρά και τα λάδια που μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα βούτυρα εκτός σπιτιού, τα έτοιμα τζίδικα που λέμε εμείς. Και φυσικά το σπανάκι, όπως μας είπες, περιέχει και σίδηρο, ο οποίος είναι ο απμένος παπάι. Μπορείτε να το δηλιάσετε και με κάτι τέτοιο. Περιέχει και σίδηρο που βοηθάει πάρα πολύ στα παιδιά, γιατί πολλά παιδάκια παρουσιάζουν και ανεμία κάποια στιγμή. Όχι, πολλά παιδιά. Τα πρόσφατα στην ηλικία, ειδικά τα κοριτσάκια, ειδικά στην περίοδο που του έρχεται που διαθετούν, εκείνη την περίοδο έχουν περισσότερη ανεμία. Οπότε πρέπει να οπωσδήποτε τροφές που έχουν υψηλή ποιότητα σε σίδηρο. Και θα κλείσουμε με τα μούρα. Και θέλω να σε ρωτήσω, μούρα ή βατόμουρα, είναι το ίδιο πράγμα? Όχι, είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Είναι. Έχω την αίσθηση το ένα ότι είναι θάμνος και το άλλο ότι είναι δέντρο. Ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη. Στην ίδια συνωμοταξία ανήκουν. Στην ίδια κατηγορία πάντως. Απλά από εκεί και πέρα θεωρώ τα μούρα είναι πάρα πολύ βασικό στα βασική πηγή για τα παιδιά. Και γενικά όλα. Έχει γίνει και τώρα μόδα τα cranberries και τα χυμί. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια διαφορετική πρόταση χυμών φρούτων από το κλασικό πορτοκάλι, ναι, μανταρίνι, που πολλοί κόσμος, και ειδικά το χειμώνα που δεν υπάρχει ποικιλία μεγάλη. Το μήλο καρότο, κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Πορτοκάλι, μήλο καρότο. Ναι. Είναι όμως το χειμώνα δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία, γιατί το σχολείο συνήθως είναι το χειμώνα και τα καλοκαίρινα φρούτα αρχίζουν το Μάιο που τελειώνει το σχολείο. Mm-hmm. Το μούρι είναι μια εναλλακτική λύση που είναι σχεδόν όλο το χρόνο και το χειμώνα και μπορούν να τα καταναλώσουν σε μια εναλλακτική λύση. Τα μούρα είναι μια βασική τροφή με πολλά αντιξιδωτικά που είναι απαραίτητα για τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες και στο να ψηλώσουν και στο να. Έχω δει στα μεγάλα σούπερ μάρκετ υπάρχουν. Δηλαδή μπορεί να τα βρει κάποιος εύκολα. Γιατί εντάξει, μπορεί να περνάει και στο μυαλό κάποιο ότι πόσο εύκολα μπορεί να βρει κάποιος μούρα. Γιατί στα μανάβικα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Παντού βρίσκεις τα πάντα πλέον. Πλέον υπάρχει ποικιλία και σε όλα τα φρούτα, σε όλα τα λαχανικά. Αρκεί να το θέλεις και να ασχοληθείς. Έχω ακούσει ότι όσο πιο έντονο χρώμα και πιο βαθύ χρώμα έχει ένα φρούτο, τόσο πιο πολλές βιταμίνες περιέχει. Ισχύει και για τα μούρα αυτό. Ναι. Που έχουν έτσι ένα βαθύ. Έχει πάρα πολλά αντιξιδωτικά που είναι ωφέλιμες για τον οργανισμό.
Και σίγουρα και για εσάς, κυρίες μου, μας ακούτε και όλες και κύριοι, μπορείτε να εντάξετε και φυσικά όλες τις τροφές και στο δικό σας διαιτολόγιο, γιατί σίγουρα θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε λαμπερή επιδερμίδα, το να έχετε πιο, να είστε πιο συγκεντρωμένοι στη δουλειά σας, το να αποκτήσετε μια υγιή διατροφή, πιο υγιεινή διατροφή και πιο υγιεινή συνήθεια που σίγουρα θα βοηθήσει και τα παιδιά σας σιγά σιγά να σας ακολουθήσουν. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας. Θα είμαστε μαζί τώρα, δεν ξέρω αν την επόμενη εβδομάδα, αλλά την παρεπόμενη. Για να μιλήσουμε και θέλω να μιλήσουμε για τις ετικέτες των τροφών και πόσο πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να τις διαβάσει και να καταλάβει αν ένα προϊόν του ταιριάζει ή όχι. Ωραία. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτάκια και πάλι κοντά σας.